Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα η Apella.gr φιλοξενεί στο στούντιο τον επικεφαλής του συνδυασμού «Νέοι δρόμοι για την Πελοπόννησο». Μαζί μας λοιπόν είναι ο υποψήφιος Περιφερειακής Πελοποννήσου, κύριος Γιώργος Δέδες, τον οποίο και καλωσορίζω ευθύς αμέσως. Καλώς ήλθατε καταρχήν στην πόλη μας, μια πόλη που την επισκέπτεστε συχνά, αν δεν κάνω λάθος. Ευχαριστώ για την υποδοχή σας. Επισκεπτόμαστε συχνά όλα τα μέρη της Πελοποννήσου. Είναι η περιφέρειά μας, είναι ο τόπος μας και φυσικά η Σπάρτη δεν θα μπορούσε να λείψει από τις επιλογές μας. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με την απόφασή σας να διεκδικήσετε για δεύτερη φορά την περιφέρεια ως επικεφαλής μιας παράταξης, όντας μάλιστα Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών. Γιατί λοιπόν αυτή η επιστροφή? Η επιστροφή, όπως είπατε, χωρίς να υπάρχει απουσία ενδιάμεση, όμως με την έννοια ότι ο χώρος και ο τόπος της ζωής μου είναι στην Πελοπόννησο και το ενδιαφέρον μιας μεγάλης γκάμας θεμάτων και παρεμβάσεων που είχαμε και από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών έχει αναφορά στην Πελοπόννησο. Όπως γνωρίζετε, στη ζωή μου την πολιτική υπήρξα κατά κύριο λόγο αυτοδιοικητικός. Δύο θητείες, 8 χρόνια, νομαρχιακός σύμβουλος στην νομαρχιακή αυτοδιοίκηση τότε, Κορινθίας. Μετά και αντιπεριφερειακής. Στον Καλλικράτη, ναι. Στον πρώτο θεσμό, αντιπεριφερειακής Κορινθίας. Μετά από μια πολιτική σύγκρουση που υπήρξε στην περιφέρεια με το σημερινό περιφερειάρχη, είχαμε μια αυτόνομη κάθοδο ενός σχήματος που τα πήγε εξαιρετικά καλά ως πρωτοεμφανιζόμενο στις προηγούμενες περιφερειακές εκλογές του 2014. Και τώρα νομίζω ερχόμαστε να εκφράσουμε μια καινούργια προοπτική για την περιφέρεια, που προκύπτει από την δυνατότητα που μας δίνεται πλέον σήμερα με μια συσσωρευμένη εμπειρία, αλλά και ταυτόχρονα μια μεγάλη σύνθεση εκ των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου και της παράταξης της οποίας είχα ηγηθεί, την παράταξη της Δημοκρατικής Πελοποννησιακής Συνεργασίας, αλλά και η παράταξη Πελοπόννησος πρώτα που ηγεί τον Νίκος ο Πατσαρίνος, να συνθέσουν τις δυνάμεις τους σε μια νέα προοπτική για την Πελοπόννησο, σε μια εποχή που θεωρούμε ότι η Πελοπόννησο το έχει ανάγκη. Είμαστε μια παράταξη που εκφράζουμε τον προοδευτικό δημοκρατικό χώρο. Είμαστε μια παράταξη που θέλουμε και μπορούμε να εκφράσουμε την προοπτική, την αναπτυξιακή της περιφέρειας Πελοποννήσου, μιλώντας και με διαφορετικό τρόπο για τα θέματα που αφορούν την προοπτική του Μοριά, αλλά ταυτόχρονα και βάζουμε και μια καινούργια θεματολογία που μέχρι τώρα δεν την έχει αγγίξει κανείς και νομίζουμε όμως ότι είναι αυτή η αναγκαία, όσο και επίκαιρη, για να μπορέσουν να προχωρήσουν προς τα μπροστά τα πράγματα. Οπότε οι νέοι δρόμοι λοιπόν είναι μια νέα παράταξη που έχει όμως και στοιχεία που τη συνδέουν με την ιστορία του περιφερειακού θεσμού και πάνω απ' όλα έχει στην ατζέντα της τα στοιχεία που τη συνδέουν με την προοπτική της περιφέρειας και του τόπου μας. Το ψηφοδέλτιο θα έχει σχέση με την Δημοκρατική Πελοποννησιακή Συνεργασία όσον αφορά στη σύνθεση και στο πρόγραμμα φυσικά. Είναι ακριβώς μια σύνθεση και εμπειρίας που εκφράζεται μέσα από τη συνέχεια και προσώπων και πολιτικών, αλλά σαφώς και μια ανανέωση που προκύπτει από ένα καινούριο κόσμο, τον οποίο συναντάμε, που έρχεται δίπλα μας και που ανήκει στον ευρύτερο προοδευτικό δημοκρατικό χώρο και εκφράζεται μέσα από αυτό. Γιατί είναι οι δρόμοι, σχετίζεται αυτό το όνομα με την θητεία σας, που είστε ακόμα στο Υπουργείο Υποδομών? Γιατί είναι αλήθεια ότι δώσατε μια ιδιαίτερη έμφαση και δίνετε στην κατασκευή νέων οδικών δικτύων? Κοιτάξτε, το νέο οι δρόμοι είναι και συμβολικό και ουσιαστικό μήνυμα ως όνομα του συνδυασμού μας. Το όνομα ενός συνδυασμού και ειδικά για μας, το όνομά μας είναι η ψυχή μας. Και αποτυπώνει ταυτόχρονα και την πορεία μας, γιατί και αυτή κρίνεται στο δημόσιο βίο, και θεωρούμε ότι η ικανοποίηση μεγάλων έργων υποδομής, η αποτελεσματικότητα στο να ολοκληρωθούν αυτά τα έργα και η υπερπροσπάθεια που έγινε για τη συνέχισή τους, την ολοκλήρωσή τους, αλλά και το άνοιγμα νέων έργων μεγάλων στα θέματα των υποδομών, δίνει το στίγμα της δικιάς μου, της προσωπικής διαδρομής, αλλά και άλλων στελεχών που είναι μαζί μας. Αλλά ταυτόχρονα οι νέοι δρόμοι είναι αυτό που έχει ανάγκη περισσότερο από σήμερα η Πελοπόννησος. Από ποτέ σήμερα, από περισσότερο από ποτέ η Πελοπόννησος. Γιατί κατά τη γνώμη μας έχουμε μια απερχόμενη περιφερειακή ηγεσία, η οποία στο διάστημα μιας μακράς αυτοδιοικητικής θητείας, 9 χρόνια είναι στα πράγματα, δεν μπόρεσε να εκφράσει το νέο
το διαφορετικό και την προοπτική που έχει ανάγκη η Πελοπόννησος για να αναζητήσει μια καινούργια αναπτυξιακή χρονιά μετά από μια σκληρή και βασανιστική περίοδο για την οποία σημάδεψε η οικονομική και κοινωνική κρίση που ζήσαμε και βιώνουμε, ναι, ως λαός και ως πολίτες. Κύριε Δέδε, δεν είναι λίγοι αυτοί που συνδέουν την ιδιότητά σας αυτή του Γενικού Γραμματέα με την υποψηφιότητά σας. Και σας ρωτάω ευθέως, κατεβαίνετε με την υποστήριξη του ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, η ιδεολογική μου και πολιτική μου θέση, στάση και αναφορά είναι γνωστή. Και είναι δημόσια και ποτέ δεν κρύφτηκα γι' αυτό. Ανήκω, όπως είπα και πριν, προσωπικά στον ευρύτερο δημοκρατικό και πολιτικό χώρο. Είμαι από αυτά τα πρόσωπα που πιστεύουν στη σύνθεση των δυνάμεων των προοδευτικών της χώρας. Θεωρώ όμως, ακριβώς επειδή είναι αυτό στο DNA το πολιτικό και το δικό μου αλλά και των συντελεχών που συναπαρτίζουν την παράταξή μας, ότι η αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι ανεξάρτητη και ακυδαιμόνευτη. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η αυτοδιοίκηση και τα στελέχη της δεν μπορεί να δέχονται εντολές από κομματικά ιερατεία ή επιτελεία. Τα σοβαρά πολιτικά κόμματα, τα θεσμικά πολιτικά κόμματα πρέπει και έχουν ως θέση τους την αυτονομία του θεσμού της αυτοδιοίκησης. Εγώ που υπηρέτησα την αυτοδιοίκηση τουλάχιστον επί 12 χρόνια, 13 χρόνια σχεδόν μέχρι σήμερα, αυτό με τη στάση μου το έχω αποδείξει. Και αυτό είναι ακριβώς που εγγυάται και πρεσβεύει η παράταξή μας. Το ακυδαιμόνευτο του θεσμού της αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας, και αυτό καθορίζει και την πολιτική μας. Γίνεται αυτό στην πράξη? Στην πράξη εμείς το έχουμε κατακτήσει. Είναι ένα διαρκέ ζητούμενο. Το έχουμε κατακτήσει και έχουμε αποδείξει ότι δεν είμαστε εντολοδόχοι είτε συμφερόντων, είτε οικονομικών παραγόντων, είτε πολιτικών κομμάτων. Σαφώς τα κόμματα και η θεσμική τους λειτουργία είναι αναγκαία στη λειτουργία και της αυτοδιοίκησης. Στα πλαίσια όμως του σεβασμού του θεσμού και στα πλαίσια του σεβασμού των προτεραιοτήτων που για μας τις διαμορφώνει η τοπική κοινωνία και τα θέλω της. Εμείς λοιπόν είμαστε μια παράταξη που απαρτίζεται από στελέχη, από ανθρώπους που έχουν διαφορετικές ίσως πολιτικές ή ιδεολογικές ρίζες και καταβολές. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ακριβώς, δεν είναι όλοι τις ίδιες. Τους συνθέτουν και τους συνδέουν κοινά προβλήματα, κοινά ενδιαφέροντα, κοινή αγωνία για την προοπτική και το μέλλον της Πελοποννήσου. Με βάση αυτό συγκροτούμε μια παράταξη που έχει σαφή αναφορά στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο και που είναι, για την οποία είναι καλοδεχούμενη η στήριξη του οποιοδήποτε δημοκρατικού πολιτικού κόμματος. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει στην περιφέρεια Πελοποννήσου? Θα έλεγα ότι πρέπει να αλλάξουν όλα, αλλά για να είμαι πιο συγκεκριμένος, νομίζω ότι καταρχήν θα πρέπει να αλλάξει το σύστημα διοίκησης, διαχείρισης και διακυβέρνησης περιφέρειας Πελοποννήσου. Έχουμε ένα σύστημα αυταρχικό, κλειστό, συγκεντρωτικό, το οποίο κινείται στη λογική «εμείς τα ξέρουμε όλα και έχουμε έτοιμες λύσεις για όλους». Πρέπει πια αυτό το μοντέλο διοίκησης να αντικατασταθεί από μια συλλογική, δημοκρατική, αποκεντρωμένη λειτουργία που θα επιτρέψει και θα ανοίξει τη συμμετοχή των πολιτών, των τοπικών κοινωνιών και των θεσμικών τους φορέων και εκφράσεων μέσα στο γίγνεσθε της περιφερειακής διακυβέρνησης. Έτσι, μέσα από αυτή τη διαδικασία, μέσα από αυτόν τον τρόπο, ανοίγοντας το θεσμό στους πολίτες και τους φορείς τους, στους πολίτες και την κοινωνία της Πελοποννήσου, μπορούμε να διαμορφώσουμε μια συνεκτική στρατηγική για τη νέα προοπτική, για τους νέους δρόμους που έχει ανάγκη να ανοίξει η περιφέρειά μας. Σήμερα, αν δείτε τον απολογισμό αυτής της μακράς αυτοδιοικητικής θητείας των 9 ετών της απερχόμενης περιφερειακής αρχής, μπορείτε εύκολα να διαπιστώσετε ότι δεν υπήρξε ένα σταθερός δρόμος, μια σταθερή πορεία, μια συνεκτική στρατηγική, στη βάση της οποίας θα έπρεπε να κινούνται οι οποιασδήποτε επιλογές, οι οποιασδήποτε παρεμβάσεις, τα έργα, οι θεματικές δράσεις, οι οποίες αναπτύσσονται κυρίως με βάση έναν επιπόλαιο και εφήμερο σχεδιασμό, θα έλεγα παλαιού πελατειακού τύπου, και όχι στην βάση ενός μόνιμου σχεδίου. Εμείς λοιπόν εγγυόμαστε, δεσμευόμαστε, πως μέσα από ένα σχέδιο συνεκτικό, συγκεκριμένο και συγκροτημένο με τεκμηριωμένο τρόπο που θα έχει διαμορφωθεί με τη συνένεση και τη διαβούλευση των φορέων των τοπικών κοινωνιών της Πελοποννήσου και του συνόλου βέβαια της τοπικής περιφερειακής κοινωνίας,
θα κινηθούμε, γιατί θεωρούμε ότι χωρίς πηξίδα δεν μπορείς να βρεις το δρόμο σου. Αυτό είναι αλήθεια. Για τη Λακωνία, έχετε κάνει κάποιο σχεδιασμό με τις άμεσες προτεραιότητες? Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες που πιστεύετε ότι πρέπει να κινηθεί κάποιος για να υπάρξει επιτέλους πραγματική ανάπτυξη σε αυτόν τον τόπο? Ως παράταξη, οι νέοι δρόμοι βρίσκονται σε αυτή τη φάση στην επεξεργασία και την εξειδίκευση του σχεδιασμού της, του σχεδιασμού τους, ώστε να, αυτό να αποτυπωθεί και στις προγραμματικές δεσμεύσεις που θα διατυπώσουμε δημόσια. Σίγουρα η Λακωνία θεωρώ ότι σε τρεις βασικές κατευθύνσεις θα πρέπει να αναζητήσουμε τη νέα της προοπτική, το νέο της ρόλο και την ανάπτυξή της. Αυτό αφορά την τουριστική της προβολή και την αξιοποίηση ενός ισχυρού brand name, το οποίο υπάρχει στη Σπάρτη αλλά και στη Λακωνία γενικότερα. Δεύτερον, στο πεδίο της ενέργειας και των νέων κυρίως μορφών ενέργειας. Και τρίτον, στον πρωτογενή τομέα, γιατί εδώ υπάρχει ένας χώρος που έχει δυνατότητα παραγωγής προϊόντων υψηλής ποιοτικής και διατροφικής αξίας, ταυτόχρονα συνδυασμένη με την παραδοσιακότητα και την πιστοποίηση φυσικά των προϊόντων τα οποία παράγει ήδη ο νομός της Λακωνίας, χωρίς ωστόσο να έχει την ανάδειξη, την αξιοποίηση αλλά και την προβολή που θα μπορούσε να αντικατοπτρίσει αυτό ακριβώς την υψηλή ποιότητα της παραγωγής της. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, δεν χρειάζονται νέοι οδικοί άξονες? Πιστεύετε, δεν πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις? Είναι αρκετό το οδικό δίκτυο, δηλαδή είναι σε τέτοια κατάσταση που μπορεί να αναπτυχθούν όλα αυτά που είπατε πριν? Θα σας πω ευθέως, κυρία Παμιχαήλ, ότι είμαι από αυτούς που θεωρούν ότι η Λακωνία έχει ίσως από τα χειρότερα οδικά δίκτυα στην περιφέρεια μας. Παρά το γεγονός ότι ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών συνέβαλα και συμμετείχα ενεργά και ουσιαστικά σε αυτή την προσπάθεια, ο πρώτος αυτοκινητόδρομος που ολοκληρώθηκε είναι ο αυτοκινητόδρομος του Μωρέα, που φτάνει μέχρι τη Σπάρτη, και αυτό είναι κάτι που μας δημιουργεί προστιθέμενη αξία στις οδικές υποδομές Αμπελοπόννησος. Το εσωτερικό δίκτυο, επαρχιακό, διαδημοτικό και δημοτικό, βρίσκεται σε κάκιστη κατάσταση. Δεν είδατε τώρα με την κακοκαιρία και αμέσως να μην μιλήσουμε για το οδικό δίκτυο, το οποίο είναι στα χειρότερά του, αλλά και οι επαρχιακοί δρόμοι είναι χάλια. Θα έλεγα ότι αξιοποιώντας ακριβώς και την προγενέστερη εμπειρία του αυτοκινητόδρομου Μωρέα και μέσα από δράσεις συνδυασμένων υποδομών, θα έπρεπε άμεσα δύο βασικούς οδικούς άξονες, το Σπάρτη Γήθιο αλλά και το Σπάρτη Μολάη Νεάπολη, να δούμε με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές, γρήγορο, οδικό δίκτυο εσωτερικός νομό Λακωνίας που θα διασυνδέεται με τον υπάρχοντα αυτοκινητόδρομο το Μωρέα, που θα επιτρέπει και στις τουριστικές μετακινήσεις, αλλά και στις εμπορευματικές μεταφορές, αλλά και στις όποιες μετακινήσεις πολιτών και επισκεπτών, να δημιουργούμε σύγχρονες προδιαγραφές και όχι αυτή ακριβώς την κατάσταση την οποία περιγράψατε μέχρι σήμερα. Εμείς αναγνωρίζοντας αυτή την αναγκαιότητα, ήδη ως Υπουργείο Υποδομών αναθέσαμε στον παραχωρησούχο του Μωρέα την εκπόνηση μιας μεγάλης μελέτης αδαπάνως για το δημόσιο, που θα υποβοηθήσει ακριβώς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε ήδη αναθέσει και εκπονείται η μελέτη για την παράκαψη σκάλας Βλαχιώτη και φυσικά περιλαμβάνει μέσα και λύσεις σε σχέση με την υφιστάμενη γέφυρα του Ευρώτα ποταμού. Επιτέλους κάτι πρέπει να γίνει με αυτό. Αυτή είναι λοιπόν μια μελέτη που σαφώς έχει μια χρονική διαδικασία ολοκλήρωσης, γιατί είναι ένα δύσκολο και σημαντικό έργο, αλλά τουλάχιστον μπορεί να αποτελέσει τη βάση για παρεμβάσεις και της επερχόμενης περιφερειακής αρχής στο άμεσο μέλλον, ώστε να αρχίσουμε μια σοβαρή, ουσιαστική και μεθοδική πολιτική για τη βελτίωση και την αναβάθμιση του οδικού δικτύου εντός του νομού Λακωνίας. Επειδή δεν μου αρέσουν τα μεγάλα λόγια, θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό είναι μια υπόθεση που θα πάρει χρόνο. Είναι μια υπόθεση που χρειάζεται μια σκληρή μελετητική δουλειά, γιατί εδώ έχουμε και τις ιδιαιτερότητες των γεωλογικών και των γεωτεχνικών θεμάτων, τα οποία και στο πρόσφατο παρελθόν οδήγησαν σε μεγάλες αστοχίες. Είχαμε δρόμους φρεσκοφτιαγμένους που πέφτανε,
έχουμε κακή συντήρηση υπάρχουσων υποδομών. Το έχουμε δει εδώ πολλές φορές. Άρα χρειάζεται μια πολύ καλή μελετητική δουλειά, κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε σηκώντας τα μανίκια, ώστε μεθοδικά και ιεραρχημένα να αναζητήσουμε μετά τις χρηματοδοτήσεις, και νομίζω ότι αυτό με μια αξιοποίηση και των υπαρχόντων πόρων, αλλά και αναζήτηση νέων αποθεσμούς, οι οποίοι μέχρι τώρα δεν έχουν ενοχληθεί σε σχέση με αυτό, να μπορέσουμε σταδιακά να προχωρήσουμε τουλάχιστον στους κύριους άξονες, να προχωρήσουμε με παρεμβάσεις αναβάθμισης και βελτίωσης. Τελευταία ακούγονται πολλά για τα υδατοδρόμια στην Ελλάδα. Η Λακωνία μπορεί να διεκδικήσει. Όπως γνωρίζετε, υπάρχει πρόσφατη νομοθεσία, την οποία προώθησε το Υπουργείο Υποδομών, που πλέον ορίζεται πλήρως το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των υδατοδρομίων στη χώρα και μάλιστα θεσμίζονται συγκεκριμένοι κανόνες για τις άδειες ίδρυσης, λειτουργίας, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο αυτά δημιουργούν ένα δίκτυο, μια σοβαρή μεταφορική υποδομή που εξυπηρετεί κυρίως τον τουρισμό, συνδυασμένο φυσικά και με άλλα μέσα, με άλλες μεταφορές και με άλλες επικοινωνίες. Η Λακωνία είναι από τους νομούς που θα έλεγα έχουν το συγκριτικό πλεονέκτημα λόγω και του εκτεταμένου μήκους της ακτογραμμής της και της γεωγραφικής της θέσης, αλλά και των υποδομών του λιμάνιου της. Το δίκτυο των υδατοδρομίων το οποίο θα πρέπει να στηθεί στην Πελοπόννησο σαφώς θα έχει επίκεντρο και αναφορά και στη Λακωνία και είναι κάτι που θα έπρεπε πολιτική για την αξιοποίηση τέτοιων σοβαρών παρεμβάσεων να έχει ξεκινήσει από χθες. Εμείς, όπως καταλαβαίνετε, το έχουμε ψηλά στην ατζέντα. Είναι ένα θέμα που γνωρίζουμε καλά, αφού και εκεί ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου έχουμε γνώση της νομοθεσίας που εμείς προωθήσαμε αλλά και των δυνατοτήτων που ανοίγονται στη χώρα. Και νομίζω θα είναι μία από τις πρώτες δέσμες παρεμβάσεων που θα ανοίξουμε, ακριβώς στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της τουριστικής αξιοποίησης της περιφέρειάς μας και φυσικά και της Λακωνίας. Τουριστική ανάπτυξη χωρίς νέο μουσείο, ιδιαίτερα στη Σπάρτη, δεν νομίζω ότι γίνεται. Ποια είναι η τοποθέτησή σας πάνω σε αυτό? Δεν θα ήθελα να ασκήσω κριτική σε αυτό στην απερχόμενη Περιφερειακή Αρχή, γιατί είναι ένα θέμα που και τοπικά έχει αναδειχθεί σε μείζον, αλλά και τα στελέχη της παράταξής μας που βρίσκονται εδώ στη Λακωνία, όπως ο Γιώργος ο Πουλοκέφαλος, το έχουν αναδείξει με διαχρονικές παρεμβάσεις, έστω και μετά από 9 χρόνια διαχείριση από την απερχόμενη Περιφερειακή Αρχή των πραγμάτων. Φτάνουμε στο τέλος ενός διαγωνισμού, ο οποίος χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με ποσό άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και ο οποίος μπορεί να φέρει την πολυπόθετη μελέτη. Πρέπει να συνδυαστεί με πολλά πράγματα αυτό, κυρία Παπαμιχαήλ. Πρώτον, πρέπει να προχωρήσει γρήγορα η μελετητική διαδικασία και μάλιστα να καταλήξει αποτελέσματα ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα ώστε να υλοποιηθεί πολύ γρήγορα η εγκατάσταση, η ανέγερση του Αρχαιολογικού Μουσείου της Σπάρτης. Δεύτερον, στη Σπάρτη δεν υπάρχει οργανωμένος αρχαιολογικός χώρος. Δηλαδή, το μουσείο είναι μία από τις παραμέτρους που χρειάζονται, άκρως αναγκαία φυσικά, για να υπάρξει μία αξιοποίηση του μεγάλου αρχαιολογικού πλούτου της Σπάρτης και ευρύτερα του νομού. Θα πρέπει να δούμε τη χρηματοδότηση και από την ίδια την περιφέρεια αρχαιολογικών ερευνών και ανασκαφών που θα αναδείξουν το brand name, το διεθνές που λέγεται Σπάρτη και το οποίο σήμερα θα έλεγα ότι είναι σε ένα μεγάλο μέρος του παροπλισμένο. Αυτό είναι σίγουρο. Κάπου εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος αυτής της συζήτησης. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ και εύχομαι καλή πορεία στους νέους δρόμους. Να ευχαριστήσω και όσους έμειναν μαζί μας. Να είστε καλά. Γεια σας.